στην Τουρκία, στα κατεχόμενα, αλλά και κυπριακές εφημερίδες. Ο αποκλεισμός της τουρκικής ομάδας των εκατομμυρίων από την προσφυγική ανόρθωση προκάλεσε σοκ και ταπείνωση στην Τουρκία. Η εφημερίδα Sabah γράφει χαρακτηριστικά ότι βούλιαξαν τα καράβια της Trabzonspor στη Μαύρη Θάλασσα και ότι η ντροπή αυτή θα καταγραφεί στην ιστορία. Η Aksam μιλά για μαύρη νύχτα στη Μαύρη Θάλασσα και γράφει ότι οι οπαδοί της Trabzonspor κάλεσαν τη διοίκηση της ομάδας να παραιτηθεί, φώναζαν συνθήματα εναντίον του προπονητή και ρίχναν πέτρες και μπουκάλια εναντίον του λεωφορείου που μετέφερε τους παίχτες της τουρκικής ομάδας. Η Χουριέτ αναφέρει ότι το όραμα της Trabzonspor έληξε προτού αρχίσει και η Ραντικάλ ότι η ομάδα της Τραπεζούντας υπέγραψε τη μεγαλύτερη έκπληξη του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League και ότι παρά τις επιθέσεις της τουρκικής ομάδας στο γήπεδο, η ανόρθωση κατάφερε να δημιουργήσει ένα αμυντικό τείχος και να μην αφήσει την Trabzonspor να προκριθεί. Σε ανάλογα πλαίσια κινήθηκαν και οι σημερινές τουρκοκυπριακές εφημερίδες, οι οποίες δεν απέφυγαν ωστόσο να παραδεχθούν έστω και εμέσως τις αντικσότητες και το εχθρικό κλίμα που συνάντησε η ανόρθωση. Η Κύπρις γράφει ότι οι Τούρκοι δεν θα χωνέψουν την ήττα και ότι η ήττα αυτή θα συνοδεύει την ομάδα σε όποιο μέρος της Τουρκίας και αν πηγαίνει. Η Γενή Ντουζέν γράφει ότι η ανόρθωση βγήκε από την κόλαση του σταδίου Αυνία Κέρ και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη μετάδοση από τα μεγάφωνα του σταδίου, του λόγου που εκφώνησε ο Κεμάλ Ατατούρκ κατά τη 10η επέτειο από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας με τη γνωστή ρίση «Τι ευτυχία να είσαι Τούρκος». Η Βατάν αναφέρεται στον αγώνα υπό τον τίτλο «Η ανόρθωση δεν έδωσε βίζα στις Trabzonspor», ενώ η Χαλκίνσεση αναφέρει πως η τουρκική ομάδα δεν ήθελε τουρκοκυπριακές σημαίες στο γήπεδο και ότι αυτές που κυμάτιζαν στο στάδιο και τους δρόμους οφείλονταν σε ιδιωτική πρωτοβουλία. Η μεγαλειώδη μάχη της προσφυγικής ομάδας της Αμοχώστου, η πρόκριση των παιχτών του Τιμούρ Κεσπάγια στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και οι πανηγυρισμοί που ξέσπασαν σε ολόκληρη την Κύπρο με το σφύριγμα του διαιτητή δεσπόζουν, όπως ήταν φυσικό, στα πρωτοσέλιδα του σημερινού κυπριακού τύπου. Η εφημερίδα Πολίτης στην πρώτη τη σελίδα γράφει: «Ανόρθωση πάσης Κύπρου, μας έβγαλαν τις κάλτσες, τους πήραμε την πρόκριση». Και στο αθλητικό της ένθετο: «Άντε γεια, κιουλέ, κιουλέ». Η σημερινή τεδλοφορεί τη μεγάλη νίκη υπό τον τίτλο: «Σε γνωρίζω από την κόψη. Η μεγάλη κυρία γονάτισε τα θηρία. Η μάχη, τα παλικάρια της Αμοχώστου ταπείνωσαν τους Τούρκους. Η αλήθεια, άλλο Τραπεζούντα. Η χαραυγή, μπράβο παιδιά. Και ο φιλελεύθερος κλου κλου κλου, εδώ ανόρθωση Αμοχώστου και πάσης Κύπρου. Σας μιλάμε από τον βυθό της Μαύρης Θάλασσας όπου μας ρίξατε».